Ξέρετε, άμα πιάσουμε όλοι και ρωτάμε τους διπλανούς μας και στον κόσμο και στην Εκκλησία, άμα τους ρωτήσουμε, αδερφέ, υπάρχει αμαρτία, πώς το βλέπεις? Θα σου πει, ου, δεν βλέπεις γύρω σου τι γίνεται. Αδικία, υπάρχει, αδερφέ? Αδερφέ, τι να σου πω. Άμα ανοίξει την τηλεόραση θα καταλάβεις τι αδικία υπάρχει. Πιστέψτε με, κανένας από εμάς δεν θα σκεφτεί, ου, αμαρτία δεν υπάρχει, ναι, μέσα μου. Αδικία, τη βλέπω μέσα μου. Κανένας μας δεν θα το σκεφτεί αυτό. Και κανένας δεν θα το πει αυτό. Κάπως έτσι σκεφτόταν και ο Ισαΐας. Ου, αδικία στο λαό. Είχε ξεκινήσει τα ουέ, ουέ, εδώ, ουέ, εκεί. Και όταν είδε τη δόξα του Ιησού, αντί να πει, ορίστε, τώρα θα δικαιωθούμε, είπε, ο τάλας εγώ εχάθη. Και αυτός είδε τον Ιησού σε οπτασία. Εμείς όμως θα το δούμε, αδελφοί, στην πραγματικότητα, γιατί ο Κύριος έρχεται. Τι θα πούμε τότε, ιδού εγώ ή ο τάλας εγώ εχάθη? Τι θα πούμε? Γι' αυτό καλούμαστε, αδελφοί, καθώς Εκείνος είναι καθαρός, Εκείνος είναι Άγιος και εμείς να αγιαζόμαστε και να καθαριζόμαστε. Και να σβήσουμε τα φώτα τα έξω και να ανάψουμε τα μέσα. Γιατί ο Κύριος είναι πολύ κοντά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ήθελα να διαβάσω τρία εδάφια, είναι. Από τη σελίδα 1062. Προς Εβραίους επιστολή. Τέταρτο κεφάλαιο. Και λίγο παραπάνω το 14 εδάφιο. Αλλά πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα εις τους οφθαλμούς αυτού, προς όν έχουμε να δώσουμε λόγον. Έχοντες λοιπόν αρχιερέαν μέγαν, ως της διήλθε τους ουρανούς, Ιησούν τον Υιόν του Θεού, ας κρατώμε την ομολογία, διότι δεν έχουμε έναν αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει στα ασθενεία ημών, αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάζουμε λοιπόν με τα παρησίας εις τον θρόνο της χάριτος, για να λάβουμε έλεος και να εύρουμε χάρη προς βοήθεια εν καιρό χρείας. Αμήν στο Λόγο του Θεού. Ήρθε ο Κύριος να μας δώσει το λόγο, τα αδερφοί, με σοφία, με αποκάλυψη, ώστε να αναλυθούν λόγια νοός υγιένοντος και να λάβουμε όλοι οικοδομή. Έχουμε λοιπόν ένα αρχιερέα, στον οποίο λέει η Γραφή ότι τα πάντα μπροστά του είναι γυμνά και ξεσκεπασμένα, ακάλυπτα. Από τα μάτια αυτού του λόγου, από τα μάτια αυτού του αρχιερέα, δεν μπορεί να κρυφτεί τίποτα και κανένας. Κανένα κτίσμα, έτσι λέει παραπάνω, δεν μπορεί να κρυφτεί από αυτά τα μάτια. Και αυτό είναι το σοβαρό. Όλο το σοβαρό της υπόθεσης είναι ότι ο Θεός βλέπει τα πάντα, βλέπει τη ζωή μου. Εγώ μπορώ να την κρύβω. Εσύ μπορεί να την κρύβεις. Ο Θεός όμως βλέπει τα πάντα. Ο αρχιερέας στην εποχή εκείνη, του Ιησού είχε χάσει κάποια αξιώματα, αλλά πιο παλιά, δεν είχε μόνο να ιερατεύει μες στο ναό, αλλά είχε και κυβερνητικές και δικαστικές ικανότητες. Είχε αυτές τις υποχρεώσεις. Και να κυβερνάει, αλλά και να δικάζει. Όπως βλέπει και ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη τον Ιησού να περπατάει μέσω 7 λιχνιών με ποδήρι χιτώνα, αλλά δίνει κυβερνητικές εντολές στην Εκκλησία, αλλά και ελέγχει την Εκκλησία. Αυτό ήταν ο αρχιερέας. Και εμείς αυτός ο αρχιερέας ξέρουμε τώρα ότι η ζωή μας όλη είναι ξεσκεπασμένη μπροστά του. Ο οποίος
Διήλθε, λέει, τους ουρανούς Ιησού, τον Υιόν του Θεού, ας κρατώμε την ομολογία. Ομολογία την εποχή εκείνη σημαίνει συμφωνία, ομοφωνία. Δηλαδή, αυτό είναι δόγμα της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Ομόφωνα η Αποστολική Εκκλησία τότε είπε τι, ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Υιός του Θεού, ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Και αυτό δεν άλλαζε, γιατί εκείνη την εποχή οι Εβραίοι, οι Χριστιανοί θεωρούσαν κυρίως τον Μωυσή σαν μέγα που είχε δώσει την εντολή, σαν τον νομοθέτη, και ο Ιησούς ήρθε απλά να εκτελέσει όλον τον νόμο. Αυτό ήταν το σκεπτικό κάποιων αδελφών εκείνη την εποχή και πιο πριν ο Παύλος προσπαθεί να τους το διορθώσει αυτό. Αυτός όμως ο αρχιερέας είναι δυνάμενος να συμπαθεί σε ασθενία ημών. Αν και τα πάντα είναι μπροστά του ξεσκεπασμένα, η ζωή μας όλη είναι ξεσκεπασμένη μπροστά του, είναι ικανός να καταλάβει τι περνάς, να σε συμπαθήσει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά καταλαβαίνει και ότι έχεις έλλειψη δύναμης. Ενώ βλέπει τη ζωή μου, βλέπει τη ζωή μας, βλέπει που πέφτουμε, τις αμαρτίες μας, έχει την ικανότητα, είναι φοβερό αυτό, αδερφοί, έχει τη δυνατότητα, έχει τη δύναμη να καταλάβει ποιοι είμαστε, τι δύναμη έχουμε, ποιες είναι οι ασθένειές μας. Εγώ και εσύ δεν ξέρω αν είχαμε την ικανότητα να είναι μπροστά μας όλοι οι άνθρωποι ξεσκεπασμένοι να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Να κατανοήσω την ασθένεια του ανθρώπου, του διπλανού μου. Αλλά πειρασέντα, λέει, κατά πάντα. Το κείμενο λέει πεπειρασμένον. Δηλαδή έχει οριμάσει, είναι όριμος. Αυτός λοιπόν ο αρχιερέας που μπροστά του είναι όλα ξεσκεπασμένα και είμαι γυμνός μπροστά του και με βλέπει, είναι ένας αρχιερέας όριμος. Δεν είναι σαν τον Ηλί που μίλησε στην Άννα. Δεν είναι ανώριμος. Ξέρει να συμπεριφέρεται. Για θυμίσου πόσες φορές σου έχει και μου έχει μιλήσει. Πόσο εύστοχα μίλησε. Χωρίς να σε προσβάλλει, χωρίς να σε πειράξει. Και πώς το δέχτηκες. Ή θυμίσου όταν είδες το ενύπνιο που σε έλεγξε για αυτό που κάνεις. Πόσο εύστοχα το έκανε, χωρίς να σε πειράξει. Χωρίς να σε ενοχλήσει, χωρίς να σε προσβάλλει. Και όταν ξύπνησες είπες, δόξα τον Κύριο. Τι λάθος έκανα, να το διορθώσω. Και σε λέει και οικοδομήσε. Ευτυχώς που σε αυτόν τον αρχιερέα είναι τα πάντα γυμνά και τετραχυλισμένα μπροστά του. Και δεν είναι στα δικά μας τα μάτια, αδερφοί. Γι' αυτό λοιπόν, αυτός σαν και εμάς, σαν άνθρωπος, πειράστηκε κατά πάντα, δεν αμάρτησε όμως. Τώρα λοιπόν, ας πλησιάζομαι, αν και τα ξέρει όλα, ξέρει όλη μας τη ζωή, ας πλησιάζομαι λοιπόν με τα παρησίας. Παρησία δεν είναι ότι θα κάνω δύο καλές πράξεις, θα υψώσω το στέρνο μου και θα πάω σαν λεβέντης μπροστά του. Όχι. Παρησία σημαίνει ότι έχω μπροστά του ελευθεροστομία, να μιλήσω ελεύθερα, για τα πάντα, για ό,τι με προβληματίζει, για ό,τι έχω κάνει. Να μιλήσω χωρίς φόβο, να μην πλησιάζω και να φοβάμαι δεξιά-αριστερά, τι θα μου κάνει τώρα. Να πλησιάζω, να μπορώ να πλησιάζω με ευθύτητα μπροστά του. Σε αυτόν τον αρχιερέα, λοιπόν, πλησιάζουμε έτσι. Με αυτή την καρδιά, με αυτή την παρησία, ξέροντας ότι ό,τι και να πω, αν και τα ξέρει όλα τι έχω κάνει, εγώ θα τα πω όπως τα αισθάνομαι, όπως τα έκανα και είναι όριμος και μπορεί να με καταλάβει. Να πλησιάζουμε τα παρησίας στο θρόνο, λέει, της χάριτος. Αυτός ο κυβερνήτης, αυτός ο δικαστής, που θα σταθώ μπροστά του
για να του πω αυτά που είδε που έκανα, το βήμα αυτό που θα σταθώ δεν είναι ένα βήμα βίας, ούτε εξουθένωσης, ούτε αυταρχισμού, ούτε λιδωρίας. Είναι βήμα χάριτος. Θα σταθώ μπροστά να δικαστώ σε ένα βήμα που είναι βήμα χάριτος. Πόσο μακάρι, αδερφοί, είναι που έχουμε έναν τέτοιον αρχιερέα στη ζωή μας. Πόσο μακάρι είμαστε που αυτός ο αρχιερέας ξέρει τα πάντα για μένα. Για να λάβουμε, λέει, έλεος και να εύρουμε χάρη προς βοήθεια εν καιρό χρείας. Και ξέρει αυτός ο αρχιερέας ότι κάποια στιγμή θα χρειαστείς βοήθεια και θα στην παράσχει. Δεν ξέρω, αδερφοί, ο καθένας μας έχει... Για να υπάρχει αρχιερέας υπάρχουν και ιερείς. Και εμείς γνωρίζουμε, εμείς λέμε ότι είμαστε ιερείς του Θεού του Υψίστου και προσφέρουμε προσφοράς. Αν ο αρχιερέας είναι έτσι, πώς πρέπει να είμαστε εμείς, αδελφοί? Πώς είναι ο θρόνος που κάθομαι σαν πατέρας, σαν μητέρα, σαν μεγαλύτερος, σαν διάκονος, σαν πρεσβύτερος, σαν ποιμένας, τι θρόνο έχω? Όταν με πλησιάζει ο άλλος, μπορεί να με πλησιάσει με αυτή την παρησία? Ή φοβάται να μου μιλήσει? Ή τρέμει, μην μάθει το παιδί μου τι έκανε, μην μάθω τι έκανε? Πήγαινε στον μπαμπά να τα πεις, όχι, θα με μαλώσει. Εμείς δεν λέμε έτσι. Εμείς λέμε πήγαινε στον Κύριο να τα πεις και θα ευλογηθείς. Βλέπετε, αδερφοί, πόσο διαφορά έχουμε καμιά φορά εμείς. Εμείς πάμε κυρίως προς τον θρόνο του Άννα και του Καϊάφα πολλές φορές. Προς τα εκεί κλείνουμε. Τι χρειά έχουμε πλέον, ε? Να τελειώσουμε, τα μάθαμε όλα. Ο Κύριος όμως δεν είναι έτσι. Και αν ο αρχιερέας είναι έτσι, αδερφοί, πώς πρέπει να είμαστε εμείς? Και πώς θα ξέρω ότι εγώ έγινα τελικά προσπαθώντας να μοιάσω σε αυτόν τον αρχιερέα, αν οι γύρω μου μοιάζουνε με αυτόν στο 16 εδάφιο? Αν αισθάνονται οι διπλανοί μου, η οικογένειά μου, οι αδελφοί μου ότι μπορούν να με πλησιάσουνε, να μου μιλήσουν ελεύθερα, να τους κατανοήσω, να τους ακούσω με ωριμότητα, να μην τους ακούσω επιπόλαια, να μην βγάλω αποφάσεις επιπόλαιες, αλλά να προσπαθήσω να μπω στο κουστούμι του. Γιατί το έπαθε αυτό? Γιατί το έκανε αυτό? Και να βρει χάρη μπροστά μου, μπροστά μας. Να βρει χάρη, να βρει έλεος. Λέμε η Εκκλησία είναι νοσοκομείο. Έτσι, αδερφοί, νοσοκομείο είναι. Και όταν πάμε στο γιατρό, πηγαίνουμε για να βρούμε χάρη και έλεος. Να γιατρευτούμε πάμε. Αυτό εσύ, γι' αυτό πάμε στο γιατρό. Αν πηγαίνουμε στο γιατρό και μας έλεγε τι έκανες, αγόρι μου, τράκαρα, πρόσεχες, όχι, πάρε και μια άλλη φορά να προσέχεις. Αυτός δεν είναι γιατρός. Δεν είναι γιατρός αυτός. Στο γιατρό, ό,τι και να έκανες, τον ενδιαφέρει να γίνεις καλά. Να βρεις χάρη. Έτσι πρέπει να είμαστε και εμείς, αδερφοί. Έτσι πρέπει να είναι ο εαυτός μας. Ξέρετε, η επιτυχία του χριστιανού είναι να μοιάσει στον Κύριό του. Αυτή είναι η επιτυχία. Όλα τα άλλα που μας δίνει μέσα στην Εκκλησία, χαρίσματα, όλα αυτά είναι για να μας βοηθήσουν να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι. Η επιτυχία μας, λοιπόν, είναι να μοιάσουμε του Κυρίου. Να μοιάσουμε σε Αυτόν τον αρχιερέα. Να μοιάσουμε σε Αυτόν που αγαπάει η ψυχή μας. Που όταν πέφτω στη ζωή μου, δεν σκέφτομαι να τον πλησιάσω. Δεν σκέφτομαι πώς θα με αντιμετωπίσει. Και ενώ θα λέει κάποιος, δεν θα με τιμωρήσει. Όχι, δεν θα σε τιμωρήσει. Αν ήθελα να σε τιμωρήσει, θα σε τιμωρήσει την ώρα που έπεφτες. Όχι, θέλει να σε γιατρέψει. Θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε το λάθος μας. Θέλει να μας βοηθήσει. Θέλει να μας δώσει τη δύναμη. Ξέρετε, αδερφοί, το να δώσεις, να βρεις έλεος και χάρη, σου δίνει δύναμη να περπατήσεις στη συνέχεια.
Θυμηθείτε όλοι όταν ξεκινήσαμε και ξεκινήσατε την εργασία για πρώτη φορά, όταν κάνατε το πρώτο σας λάθος. Κάποιος από εσάς μπορεί να έρθει ο μάστορας στο αφεντικό να σε κατσάδιασε. Μετά όλη μέρα δεν είχες δύναμη ούτε ένα βήμα να κάνεις. Σώσε από εμάς είχε έρθει το αφεντικό και είπε, έλα δεν πειράζει, πάμε, δεν πειράζει, άστο, προχώρα. Πώς ξαναπήρες μπροστά. Αυτό κάνει ο Κύριος. Πέφτουμε, αμαρτάνουμε, ναι, πηγαίνουμε στον Κύριο, μπροστά στο θρόνο Του. Και τι μας λέει, προχώρα. Προχώρα, τελειώνουμε. Σήκω πάνω. Κάποτε ένας αδερφός πήγαινε, είχε ακούσει τον Κύριο ότι με το που πέφτει πρέπει αμέσως να σηκώνεσαι. Και πήγαινε στην εκκλησία μια Κυριακή πρωί και όπως είναι το μηχανάκι στο φανάρι, ξαφνικά βλέπει μια γιαγιά περνούσε τη διάβαση με κάτι πορτοκάλια, πέφτει και όλα τα πορτοκάλια κάτω. Γιαγιά μεγάλη ηλικία. Ούτε δευτερόλεπτο δεν έκατσε κάτω. Γιατί θα την πατούσαν το αυτοκίνητο. Θα άναβε πράσινο και εκεί στην Εγνατία δεν σταμάτανε. Όπως εδώ. Κατευθείαν σηκώθηκε, τα μάζεψε όλα γρήγορα, γρήγορα. Μα πού βρήκε τη δύναμη. Έτσι αδερφοί είναι. Πρέπει να σηκωνόμαστε αμέσως. Και αυτός ο αρχιερέας μας δίνει το κουράγιο. Συνέχισε, σήκω, προχώρα, δεν πειράζει. Μη χαίρεχθρα μου και αν έπεσα θα σηκωθώ. Μη μένουμε στην πτώση, γιατί αυτός ο αρχιερέας μας κατανοεί. Δεν θέλει να πολεστούμε. Ήρθε, λέει, για να, και το θέλημα του πατέρα του είναι να μην απολεστεί κανένας, αλλά πάντες να έρθουν στη μετάνοια και να σωθώσει. Αυτό θέλει. Αυτός είναι ο πόθος του. Αυτό είναι το έργο του. Και αυτός τώρα μεσητεύει για μένα και για σένα. Αυτή είναι η δουλειά που κάνει. Είναι ο μόνος άνθρωπος που πήγε στον ουρανό και δεν αναπαύεται. 2.000 χρόνια στέκεται, λέει, στα δεξιά του πατέρα και μεσητεύει. Ακόμα εργάζεται. Ποιον, για μένα και για σένα. Γιατί, για να πάρουμε θάρρος και να προχωράμε να τελειώσουμε το δρόμο αυτό που μας έχει χαράξει. Γι' αυτό, αδερφοί, καλούμαστε και εμείς. Γιατί ο αρχιερέας είναι έτσι, αλλά και εμείς καλούμαστε να μοιάσουμε σε αυτόν τον αρχιερέα. Καλούμαστε τα παιδιά μας όταν έρχονται να μην φοβούνται να μας μιλήσουν, να μας πλησιάσουν. Οι αδελφοί μας να μην φοβούνται. Να μπορούν να μας μιλήσουν ελεύθερα. Να έχουμε κατανόηση, αδελφοί, ο ένας για τον άλλον. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Όλοι εδώ ήρθαμε για έναν σκοπό. Να αγωνιστούμε, να πάμε στον ουρανό. Και ο καθένας έχει τα προβλήματά του, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερα. Δεν έχει σημασία. Πόσο είναι το πρόβλημα του καθενός. Όλοι έχουν προβλήματα. Όλοι μας έχουμε αδυναμίες. Ελαττώματα στο χαρακτήρα μας, στο DNA μας, ό,τι θέλετε πείτε. Και πρέπει να δείχνουμε κατανόηση. Και ο ένας να βοηθάει τον άλλο να προχωράμε. Και να μην βιαζόμαστε. Ξέρετε, ο Ιακώβ, όταν του είπε ο αδερφός του, έλα, πάμε να τρέξουμε, του λέει: δεν μπορώ, γιατί έχω και μικρά. Έχω και νεογνά. Θα πρέπει να περπατήσω όπως περπατάνε αυτά. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, αδερφοί. Ο ένας βοηθάει τον άλλον. Πάμε όλοι μαζί. Είμαστε πίμνιο, αδερφοί. Πίμνιο του Κυρίου. Μπροστά ο Κύριος και όλοι μαζί, μαζί προχωράμε. Και μάλιστα τα πιο αδύναμα τα βάζουμε και στη μέση. Οι πιο αδύναμοι μπαίνουμε στη μέση. Κρυβόμαστε. Γιατί κρυβόμαστε, γιατί δεν μπορούμε. Βλέπετε εκεί στην παραβολή. Το ένα πρόβατο χάθηκε. Καλά, από τα 99. Κανένα δεν το είδε. Κανένα δεν το είδε. Τι κάναν τα άλλα 99 πρόβατα. Βόσκαν τον εαυτό τους. Δεν τον είδε κανένας αυτό που έφυγε. Και ο Κύριος τι έκανε. Παράτησε τους 99 για να πάει να βρει τον έναν. Αυτός είναι ο αρχιερέας μας. Αυτός είναι. Γιατί μας αγαπάει. Ο Θεός είναι αγάπη. Δεν θέλει να χαθεί κανένας μας, αδερφοί. Αγωνίζεται αυτές τις έσχατες ημέρες που βαλόμαστε από παντού και βλέπουμε ότι είναι τελευταίες ημέρες. Ο Κύριος αγωνιά. Αγωνιά ο Κύριος, αδερφοί, να μπορέσει να στήσει την Εκκλησία του, να την παραστήσει ένδοξη. Και εμείς πρέπει ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Πρέπει να δώσουμε, αδερφοί, οξυγόνο στους γύρω μας. Να μπορούν να αναπνέουν όταν είναι δίπλα μας. Να μην πνίγονται. Να μην βλέπουν την παρουσία μας και σκιάζονται. Πω, με πλησιάζει. Πω, ήρθε δίπλα μου. Τι να θέλει τώρα από μένα. Πω.
Για να δούμε. Μπας και αποφύγουμε. Όχι, δεν μπορούμε να είμαστε έτσι. Είμαστε χριστιανοί. Είμαστε, ο Παύλος λέει, μιμητέ μου γίνεται καθώς και εγώ του Χριστού. Πρέπει κάποια στιγμή στη ζωή μας να μπορούμε και εμείς να το πούμε αυτό. Πρέπει να το πεις στα παιδιά σου, στα εγγόνια σου. Πρέπει κάποια στιγμή να καταφέρεις να το πεις. Ότι ξέρεις κάτι, τελικά σε όλη μου τη ζωή κατάφερα έστω και στο τέλος να μοιάσω του Κυρίου. Δεν γίνεται να μην το πούμε. Δεν γίνεται να μην τα καταφέρουμε στο τέλος. Τόσα κηρύγματα, τόσα χρόνια, τόσες προσευχές, τόσο αγώνα. Και δεν είναι, αδερφοί, μόνο το έργο. Το έργο είναι ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ο χαρακτήρας και η καρδιά του ανθρώπου. Γιατί άμα ήταν μόνο το έργο, εκείνος που έδωσε όλα τα υπάρχοντα για τους φτωχούς, δεν θα ήταν, θα λέει ο Κύριος, ουδέν ωφελείται γιατί αγάπη δεν έχει. Αλλά είναι όλα ένας συνδυασμός. Εργάζομαι και το έργο με βοηθάει να μοιάζω στον Κύριό μου. Αδελφοί, ο καιρός είναι πλησίον. Μη φοβόμαστε. Ο Κύριος είναι δυνατός. Πιο δυνατός είναι αυτός που είναι μέσα μας από αυτόν που είναι έξω. Και αυτό, αδελφοί, πρέπει να το κατανοήσουμε. Μέσα σε αυτό το στράκινο σκεύος έχουμε την υπερβολή της δυνάμεις του Κυρίου, έχουμε το Πνεύμα του Θεού. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Αν ψάχνεις το Θεό, αδελφέ, κοίτα μέσα σου. Μέσα σου είναι. Μέσα σου είναι. Μπορεί να είναι ένα λιχναράκι που τρεμοσβήνει, αλλά είναι μέσα σου. Ψάξε να τον ευρύς. Ξέθαψε τον από εκεί, από τις μέρημνες, από όλα αυτά που έχεις βάλει. Ξέθαψε τον. Είναι μέσα σου ο Θεός. Μπορεί να καπνίζει. Ο Κύριος αυτός αρχιερέας λέει, λινάριον καπνίζων, δεν θα σβήσω. Και αυτή ήταν η δουλειά του, αδελφοί. Να περνάει έναν-έναν κάθε μέρα να μας ανάβει αυτό το καπνίζον λιχνάριο. Να μας δίνει τη δύναμη, τη φλόγα. Αυτή η φλόγα που πάντοτε κοιτάει προς τη μεριά της ελπίδας. Κάτι θα κάνει ο Κύριος στο τέλος. Τι θα κάνει, να περάσει, λέει, απέναντι, λέει, στους μαθητές. Τρικυμία, φουρτούνα. Ξαφνικά βλέπουμε τον Κύριο να περπατάει. Την τέταρτη φυλακή της νυχτός. Ω, φάντασμα αυτό, εκείνο το άλλο, μια συζήτηση σου λέει, καλά, δεν νοήσατε από τους άρτους. Δεν καταλάβω ότι πάντα κάτι κάνει ο Θεός. Ποτέ δεν θα μας αφήσει εκτεθειμένους. Δεν θα μας εγκαταλείψει έρμεους στη ζωή μας. Αλλά και εμείς οφείλουμε, αδερφοί, καθώς εκείνος δεν μας εγκαταλείπει, καθώς εκείνος μας κατανοεί, καθώς εκείνος μας έχει δώσει το ελεύθερο να τον πλησιάζουμε και να του λέμε τα πάντα για εμάς, καθώς εκείνος τα ξέρει, οφείλουμε και εμείς να τον μοιάσουμε, αδερφοί. Γιατί κάποια στιγμή θα φωνάζουνε, άνοιξον εις εμάς, άνοιξον εις εμάς, ποτέ δεν σας εγνώρισα. Τι φοβερό είναι να μιλάς τις γλώσσες όλες των ανθρώπων, να μιλάς τις γλώσσες όλων των αγγέλων, να συνεννοείσαι με όλους και να μην μιλάς τη γλώσσα του Θεού. Να μην μπορείς να συνεννοηθείς με τον Θεό. Ουδέν ωφελείσαι. Κανένα όφελος. Γι' αυτό, αδερφοί, καλούμαστε να μοιάσουμε σε αυτό που μας αγάπησε. Αυτό είναι, αδερφοί, το σχέδιο του Θεού. Να κάνει παιδιά αγαπητά. Και καλούμαστε, αδερφοί, να λάβουμε μέρος σε αυτόν τον αγώνα του Θεού έμπρακτα. Πρώτα για μας και μετά για τους γύρω μας. Και να δείχνουμε κατανόηση, αδερφοί. Κατανόηση, γιατί όλοι μας πληγωνόμαστε. Πληγωνόμαστε όλοι. Και όχι μόνο πληγωνόμαστε. Καμιά φορά πληγώνουμε και ένας τον άλλον. Να βοηθάμε ένας τον άλλον, αδερφοί. Είμαστε ένα σώμα. Όταν ένα μέλος, λέει, πάσχει, όλα τα μέλη συμπάσχουν. Όταν ένα μέλος χαίρεται, όλα τα μέλη χαίρονται. Και έτσι προχωράμε, αδερφοί. Αυτός είναι ο αγώνας μας. Να βρει μια εκκλησία, ένα σύνολο ανθρώπων. Γι' αυτό και στο Πάτερ ημών τι λέει, Πάτερ ημών. Δεν λέει πατέρα μου. Είναι ο πατέρας μας. Είναι ολονών μας πατέρας. Και έχουμε αδέρφια. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι τον Θεό δεν τον ενδιαφέρει μόνο ο ένας μας, αλλά τον ενδιαφέρει όλους και τον καθένα ξεχωριστά. Μας βλέπει σαν μια εκκλησία, σαν μια νύφη. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδερφοί, να μας δώσει τη δύναμη, να έχουμε θάρρος, να έχουμε κουράγιο. Λίγες μέρες μείναν ακόμα. Έτσι,
Έτσι πιστεύω. Λίγες μέρες μείναν ακόμα. Να κρατηθούμε. Να κρατηθούμε γερά, αδερφοί. Από το λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι απλός. Και ξέρετε, όσο πιο απλός είναι ο λόγος του Θεού, τόσο πιο δύσκολο είναι. Πολλές φορές προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε δύσκολα εδάφη, γιατί στην ερμηνεία των δύσκολων εδαφείων τα φτιάχνουμε λίγο να μας βολεύουν. Όταν είναι τελείως απλός ο λόγος, όποιος σε καταράται να τον ευεργετείς, εκεί τι να φτιάξεις. Εκεί είναι δύσκολο. Τα πιο απλά λόγια είναι και τα πιο δύσκολα. Αλλά και στα πιο δύσκολα, αδερφοί, αν αγωνιστούμε, θα βρούμε χάρη από αυτόν τον αρχιερέα. Τον καιρό που θα χρειαστούμε εκείνη την ημέρα θα μας βοηθήσει. Ο Κύριος να μας ευλογεί.